Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων είναι μια συνεργασία φορέων και πολιτών οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Όπως τόνισαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, αντιδρούν στη σχεδιαζόμενη κατασκευή ανεμογεννητριών σε όλο τον Ορεινό Όγκο και σε όλα τα ποτάμια της περιοχής. Οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας ζητούν από την πολιτεία να αφουγκραστεί την αγωνία και τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και να προβεί άμεσα σε τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία όπως ισχύει σήμερα, προωθεί όπως λένε φανερά σχέδια εκποίησης της γης και του υδάτινου πλούτου της πατρίδας, αλλά και καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, αγνοώντας τη βούληση των τοπικών κοινωνιών. Ουσιαστικά σε υψόμετρο 1.400 μέτρων που είναι οι συγκεκριμένες επενδύσεις, δηλαδή θα έχουν εγκατάσταση πάνω στην κορυφογραμμή των βουνών. Εκεί δηλαδή που σαν ορειβατικό σύλλογος κάποιοι από εμάς που μετέχουμε εκεί έχουμε χαράξει και προωθούμε ορειβατικά μονοπάτια για την ήπια μορφής ανάπτυξης, εκεί πάνω θα γίνουν εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, θα γίνουν κάποιοι τεράστιοι δρόμοι. Να φανταστείτε ότι το πτερύγιο μόνο που κάθε ανεμογεννήτρια είναι γύρω στα 50 μέτρα και αυτό είναι μονοκόμματο. Πρέπει δηλαδή στην κορυφή επάνω ακριβώς να ανέβουν τα λύκες με 50 μέτρα μήκος και να γίνει ένας ανάλογος δρόμος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις δασωμένες αυτές κορυφές που είναι, του Καπρουβουνιού που είναι δασωμένη κορυφή δηλαδή, και το δρόμο που πρέπει να γίνει και τις υποδομές. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής. Είναι φαραωνικά έργα. Γενικά εμείς σαν φορείς δεν είμαστε αντίθετοι στις ήπιες μορφές ενέργειας, αλλά με κριτική αντιμετώπιση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα μπορούσαν να γίνουν ή πιο μικρές ανεμογεννήτριες σε πιο μικρούς χώρους ή τέλος πάντων να μην επιβαρύνουν τόσο πολύ το περιβάλλον.